Λοιπόν, πες του να κάνει τροφά γιατί σε παίρνει η Μαριά. Άσε, καλύτερα μην πω. Όχι, γιατί γι' αυτό το έβαλα το βίντεο, για να... αυτή τη συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Είναι να φιλοσοφήσεις τα πράγματα στη ζωή, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Για οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του, φταίει ο ίδιος ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Αυτό δεν είναι ευθύνος. Ξέρεις, σημαίνει αυτεξούσιος. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και του είπε, σου δίνω πλήρη ελευθερία για τη ζωή σου. Αποφάσισε και κάνε ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ δεν θα μπω μέσα να σε εμποδίσω. Ναι, εσύ είσαι ελεύθερος. Αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι οτιδήποτε κάνεις και είναι στραβό για τη λειτουργία του σώματός σου και της ψυχής σου. Σουμπόγνα τα βόλια. Δηλαδή, τι είναι αμαρτία? Ας πούμε, οδηγείς το αυτοκίνητο. Τι είναι αμαρτία? Εάν τη στιγμή που οδηγείς με τετάρτη ταχύτητα, πας να βάλεις δευτέρα ταχύτητα, καταστρέφεις το αυτοκίνητο. Καταστρέφεις αυτό στην ζωή του ανθρώπου, αυτό είναι αμαρτία. Οτιδήποτε κάνεις και καταστρέφει την ψυχή σου, καταστρέφει το σώμα σου, αυτό είναι αμαρτία. Όταν κανείς κουβεντιάζει αυτά τα θέματα, πρέπει να ξέρει από πού ξεκινάει. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου στη γη. Εάν πούμε ότι ο σκοπός του ανθρώπου στη γη είναι να περάσει μια όμορφη ζωή, μια ευτυχισμένη ζωή, να φάει, να πιει και κάποια στιγμή να πεθάνει, τότε βέβαια είναι πολύ κακό να αρρωστήσει, είναι πολύ κακό να δυστυχήσει, είναι πολύ κακό να μην έχει λεφτά, να ζήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν πούμε όμως ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ένα στάδιο προεισαγωγικό για κάτι που ακολουθεί μετά, δηλαδή βλέπουμε το σύμπαν όλο, πώς εξελίσσεται όλο το σύμπαν. Το σύμπαν εξελίχθηκε εδώ και 14 δισεκατομμύρια χρόνια και στην τελική του κατάληξη έφτασε να παρουσιαστεί ο άνθρωπος. Όλα είχαν δημιουργηθεί, είχαν αυτοματιστεί ώστε να έρθει να βγει ο άνθρωπος. Εάν πούμε λοιπόν ότι αυτό που βγήκε και λέγεται άνθρωπος έχει μια συνέχεια την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς, αλλά συνεχίζεται μετά το θάνατο, δηλαδή ο άνθρωπος έρχεται στη γη, παίρνει ορισμένες εμπειρίες και μετά το θάνατο τις κουβαλάει αυτές τις εμπειρίες μαζί του και συνέχεια συνεχίζει η εξέλιξη σε κάτι ανώτερο. Παίζει ρόλο λοιπόν, εάν δεχτούμε αυτή τη θεωρία, το πώς θα ζήσει αυτή τη ζωή. Αν τη ζήσει με έναν τρόπο αυτόματο, με έναν τρόπο ουδέτερο, με έναν τρόπο εγωιστικό, δεν έχει συνέχεια η ζωή του μετά. Δεν έχει συνέχεια. Εάν καταλάβει ορισμένα πράγματα, θα δει ότι όλα είναι ευκαιρίες που του δίνει ο Θεός για να μπορέσει να γίνει καλύτερος και μετά το θάνατο να μπορέσει να συνεχίσει την εξέλιξή του. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Τι είναι, να αυτό. Πάντα, ό,τι και να κάνεις πρέπει να έχει σκοπό. Βεβαίως, αυτό είναι... Αν ο σκοπός της ζωής σου τελειώνει τη στιγμή του θανάτου σου, αντιμετωπίζεις τελείως διαφορετικά τη ζωή από το εάν πιστεύεις ότι ο σκοπός της ζωής σου, ο πραγματικός σκοπός της ζωής σου αρχίζει από τη στιγμή του θανάτου σου και μετά. Είναι δύο τελείως διαφορετικές θεωρήσεις. Ή προχωράει. Ή προχωράει ή συνεχίζεται. Ή συνεχίζεται, ναι. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κάνει κανείς μια τέτοια συζήτηση, όταν βγάζει ας πούμε ορισμένα συμπεράσματα όπως η κυρία Κέτ που λέει να βρω έναν τρόπο να πεθάνω, μπορείς να το καταλάβω. Πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα της και να πει ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι είμαστε ένα τίποτα, ήρθαμε, ζούμε 50-60 χρόνια, πεθαίνουμε και χανόμαστε. Και επομένως κοιτάω να δω ποιο είναι το καλύτερο για μένα, το πιο ανώδυνο και δεν με νοιάζει για τους άλλους. Με δύο λόγια, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Τι πάει να πει αυτό το πράγμα? Πάει να πει ότι όταν έφτιαξε όλο το σύμπαν, θέλησε να φτιάξει και ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος θα είναι ίδιος με αυτό που είναι ο Θεός. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι μια μικρογραφία του Θεού. Έχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις ικανότητες που έχει ο Θεός. Και κυρίως την ελευθερία. Και γι' αυτό τον άφησε τελείως ελεύθερο να προχωρήσει, χωρίς να τον εμποδίζει ο ίδιος ο Θεός και να κάνει ό,τι θέλει με τη ζωή του. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Γι' αυτό λέμε τον έκανε κατ' εικόνα. Κατ' ομοίωση σημαίνει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί σιγά σιγά ανεβαίνοντας να φτάσει και να μοιάσει πλέον στον ίδιο το Θεό. Αυτό το κατ' ομοίωση είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος
σιγά σιγά και μετά θάνατον να φτάσει ακόμα και στον ίδιο το Θεό. Το κατοικώνα είναι αυτό που είμαστε τώρα, που είμαστε ένα μικρό αντίγραφο του Θεού. Του Θεού, ναι. Και βέβαια είναι αυτό που λένε ότι εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος δεν θα υπήρχε το σύμπαν. Διότι μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι υπάρχει σύμπαν. Ναι. Και το προχωράνε ακόμα και λένε ότι ο άνθρωπος είναι η συνείδηση του σύμπαντος. Ναι, ναι, ναι. Όπως στον άνθρωπο μέσα υπάρχει κάποιο κέντρο κάπου που λέει τη λέξη εγώ. Mm-hmm. Και όταν λες τη λέξη εγώ, λες εγώ ο Μάριος, εγώ mm-hmm. η Μαριάννα. Ξέρεις ότι είσαι εσύ η Μαριάννα mm-hmm. που μιλάς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι και ο άνθρωπος για το σύμπαν. Mm-hmm. Είναι η συνείδηση του σύμπαν. Mm-hmm. Αυτή η συνείδηση λοιπόν επεκτείνεται, μεγαλώνει, αυξάνεται, τελειοποιείται. Το ρίξαμε στην πολύ ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία συζήτηση.